Επιδιώκουν να βάλουν φιλιά στο λαό μας. Αυτό το νομοσχέδιο, αυτή την πολιτική της δίθεν αποασυλοποίησης. Όχι στη διάλυση και το κλείσιμο υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, φώναξαν εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ και του ΚΕΘΕΑ, καθώς και μέλη άλλων σωματείων, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το νομοσχέδιο που εισήχθη προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, ζητώντας την απόσυρσή του. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει αθόρυβα και χωρίς κινητοποιήσεις αυτό το νομοσχέδιο που διαλύει δημόσιες δομές ψυχικής υγείας και δομές απεξάρτησης δεν πέρασε. Χιλιάδες λαού σήμερα σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται στον δρόμο για να φωνάξουν δυνατά ότι αυτό το νομοσχέδιο και να ψηφιστεί δεν θα εφαρμοστεί. Αυτό το νομοσχέδιο εφόσον περπατήσει θα έχει διαλυτικές καταστάσεις και στα δημόσια νοσοκομεία. Η κυβέρνηση έχει φέρει ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση και ενώ έχει εισπράξει το σύνολο της κατακραυγής από όλους τους επιστημονικούς φορείς, τους συλλογικούς φορείς της χώρας, από τους ίδιους τους θεραπευόμενους στο κέντρο απεξάρτησης και τις οικογένειές τους, επιμένει σε αυτό το νομοσχέδιο που το έχουμε χαρακτηρίσει όλοι μας επικίνδυνο και διαλυτικό και το φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή. Συμπαραστεκόμαστε, στηρίζουμε τους αγώνες των υγειονομικών, στηρίζουμε την 24ωρη πανυγειονομική απεργία που γίνεται για την διάλυση της ψυχικής υγείας, για τη διάλυση της απεξάρτησης. Η κυβέρνηση, ενώ συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στα δημόσια νοσοκομεία. Βλέπουμε πως η Νέα Δημοκρατία επιλέγει στοχευμένα να υποβαθμίσει το ΕΣΥ. Συνεχίζει με μια πολιτική συγχωνεύσεων, κλείνει νοσοκομεία και βλέπουμε τώρα ότι θέλει να υποβαθμίσει και τις δομές ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Θα πάει να κλείσει 2 από τα κεντρικά ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Όπως υποστηρίζουν, το επίμαχο νομοσχέδιο αποτελεί τα φόπλακα των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με τους υγειονομικούς να ενώνουν τις φωνές τους με φορείς και σωματεία, διατρανώνοντας την πλήρη αντίθεσή τους με το νομοσχέδιο, με το οποίο καταργούνται και τα θεραπευτικά προγράμματα στον τομέα της απεξάρτησης, που έχουν αποδείξει επί σειρά ετών την αποτελεσματικότητά τους. Εμείς έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Δεν το κάνει για να κάνει καλό στον χώρο της ψυχικής υγείας. Αν ήθελε να λύσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, θα τα στελέχωνε και θα τα χρηματοδοτούσε. Και επίσης, αν ήθελε να λύσει τη δικτύωση των προγραμμάτων, θα ερχότανε να ζητήσει τη γνώμη των φορέων που έχουν χρόνια εμπειρίας κλινικής στην απεξάρτηση και την ψυχική υγεία στη χώρα. Αντίθετα, προχωράει σε μια ρύθμιση η οποία διαλύει, κλείνει τα προγράμματα. Περίπτερα, εμείς λέμε ότι οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί να γίνει ο πόνος και το πρόβλημα των ασθενών μας αντικείμενο κερδοφορίας και πλουτισμού. Όλοι στο δρόμο, αυτό το νομοσχέδιο να το κάνουμε κουρελόχαρτο εφόσον ψηφιστεί. Καταγγέλουμε αυτή την πολιτική που είναι αποτέλεσμα της συνύπαρξης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ανθρώπινος πόνος δεν θα γίνει εμπόρευμα, τόνισαν υγειονομικοί και φορείς που συγκεντρώθηκαν στα λιοντάρια, κάνοντας λόγο για ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Όλη η κοινωνία κατάφερε με τις συγκεντρώσεις, τις απεργίες, τις διαδηλώσεις αυτό το νομοσχέδιο ήδη να έχει καταδικαστεί στη συνείδηση του λαού μας.